Ισότητα στη θεωρία και όχι στην πράξη είναι το συμπέρασμα για τις γυναίκες στην Ελλάδα με τον δρόμο για την εξέλιξη και την πρόοδο στο επιχειρήν και όχι μόνο να παραμένει σε ρυθμούς χελώνας. Με την ελληνική κουλτούρα να θέτει ως προτεραιότητα την οικογένεια, οι δυσκολίες της επαγγελματικής ανέλυξής τους παραμένουν ακόμα και σήμερα πολλές, όπως και οι ανισότητες παρά τα άλματα που τις τελευταίες δεκαετίες συντελέστηκαν. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ, ενώνοντας όλες οι γυναίκες δυνάμεις, από όποια πολιτική θέση και αν βρισκόμαστε, πολιτική ή μη, προκειμένου να σπάσουμε επιτέλους τις γυάλινες οροφές. Οι γυναίκες, αποτελώντας το μισό του πληθυσμού, δυστυχώς σήμερα, μέχρι και σήμερα, δεν έχουν καταφέρει να ισορροπήσουν με τρόπο ισότιμο απέναντι σε διευθυντικές και ανώτερες θέσεις. Είμαστε οι γυναίκες δυστυχώς μία αρνητική πρωτιά στην Ευρώπη σε ανεργία. Και αυτό εμείς θέλουμε να το αλλάξουμε με μία επιχειρηματικότητα καινοτομίας που θα βοηθήσει και την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας και των επιχειρήσεων. Η γυναίκα μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την ανάπτυξη και να συμβάλλει ουσιαστικά και με την ενσυναίσθησή της και με, με αυτό που λέμε το adaptability quotient, δηλαδή το δίκτυο προσαρμοστικότητας που έχει, κάτι που αποδείχθηκε τρανά από την εποχή του COVID και μετά. Στη διάρκεια του Τρίτου Διεθνούς Φόρουμ Γυναικείας Επιχειρηματικότητας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, ξεδιπλώθηκε η δυναμική και οι αδυναμίες των γυναικών και στο στίβο του επιχειρήν. Το φόρουμ αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία συνάντησης γυναικών επιχειρηματιών από διάφορους κλάδους να ανταλλάξουν ιδέες, εμπειρίες και να αναπτύξουν νέες συνεργασίες και στόχος είναι να ενισχύσει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Πολλές γυναίκες ετόλμησαν να κάνουν πράγματα που ναι μεν τα θέλανε, αλλά άλλες συνθήκες γνωστές σε όλους, είτε παιδιά είτε οικογένεια κλπ, τις περιόριζαν. Οπότε με το να δημιουργήσουν, να παράξουν, να κάνουν οτιδήποτε, έχουν προωθήσει την επιχειρηματικότητα. Όταν πιστέψουμε σε εμάς οι γυναίκες, πάντα βλέπουμε ότι κάνουμε παραπάνω πράγματα. Refugee women, they are women. They have the same capabilities as any other women. They've gone through more difficult situations sometimes, but you know, there's nothing stopping them. So essentially, have a dream, follow it. Realize it. Το Τρίτο Διεθνές Φόρουμ Γυναικείας Επιχειρηματικότητας διοργανώνεται από το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Σύλλογο Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Ανάμεσα στις θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται σχετίζονται ενότητες που αφορούν τομείς όπως η καινοτομία, η τεχνολογία και η βιώσιμη ανάπτυξη. And that's, frankly, that's what, in the United States, that's what women did. I mean, they empowered, you know, they went to our government and they said, you have to establish an office of women's entrepreneurship, or you have to establish an office of small business development to support. And so it's really organizing the women here and having a voice within your government. Χρειάζεστε ένα στήριγμα. Χρειάζεστε μια βαθιά ανάσα. Δείτε ποια είστε, ποια είναι η ταυτότητά σας, ποιο είναι το όραμά σας. Όταν χρειαστείτε βοήθεια να τη ζητήσετε από τα κατάλληλα άτομα ή οργανισμούς και με ένα βήμα μπροστά, ένα κάθε φορά, θα πάτε μπροστά.